Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του Manda και του Metal Hammer και κρατώ στα χέρια μου το άλμπουμ των Chrysilia. Τι ακριβώς είναι η Chrysilia? Ένα νέο σχήμα το οποίο αποτελείται μάλλον από ανθρώπους οι οποίοι έχουν περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα στον χώρο της δισκογραφίας και κινείται στον χώρο του power metal με συμφωνικά στοιχεία και κάποιες folk αναφορές. Καλύτερα όμως να μας τα πει η main woman του συγκροτήματος, η Χρυσό. Τι κάνεις, Χρυσό? Καλά, Κακομού. Όλα καλά? Μια χαρά. Για πες μου λοιπόν, η Chrysilia πώς ξεκίνησαν, πώς δημιουργήθηκαν και ποιο ήταν το όραμα πίσω από την μπάντα? Κοίταξε, η Chrysilia είναι ένα όραμα που καταρχήν δημιουργήθηκε από τον Ηλία Πέρο και εμένα, αρχικά. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε γιατί πριν από πολλά χρόνια ο Ηλίας είχε ένα συγκρότημα του Sovereign, Power Metal, καθαρά, πριν πολύ καιρό. Και μάλιστα είχατε φιλοξενήσει και τότε το demo του, θυμάμαι, στο Hammer. Μάλιστα. Ναι. Και με βάση αυτά τα κομμάτια τότε και τις συνθέσεις, ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε και καινούργια. Γιατί συνδέσαμε λίγο τους κόσμους μας και το ότι θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Mm-hmm. Όχι καινούργιο σαν ήχο, αλλά θέλαμε να φτιάξουμε μουσική. Ναι. Απλά. Και έτσι, με βάση εκείνα τις παλιές τους συνθέσεις, έβαλα κι εγώ τα δικά μου, τις δικές μου ιδέες και τα δικά μου ακούσματα μέσα, τα μπλέξαμε. Mm-hmm. Και βγήκε ένα αποτέλεσμα αρχικά με το Desperate Wings, το οποίο είναι το πρώτο βίντεο κλιπ που βγάλαμε κιόλας. Το οποίο έχει πάει και πολύ καλά, έτσι. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και δηλαδή, πραγματικά δεν το περιμέναμε κι εμείς τόσο καλά. Και είναι ένα μείγμα. Δεν το λέω symphonic female, γιατί δεν μου άρεσε αυτός ο όρος καθόλου, καμία σχέση. Είναι ένα πράγμα που έχει κάτι από soundtrack, κάτι από power metal, ναι, κάτι από folk. Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι αυτή η μπάντα λειτουργεί λίγο διαφορετικά από ένα τυπικό συμβατικό συγκρότημα. Και θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις αυτό. Ναι. Είναι ο Ηλίας, ναι, που γράφει ένα κομμάτι της μουσικής, αλλά δεν εμφανίζεται στο line-up της μπάντα, το φωτογράφεις τουλάχιστον. Mm-hmm. Είσαι εσύ που τραγουδάς και γράφεις μουσική. Mm-hmm. Είναι ο Κατσιόνης, ο οποίος έχει τον ρόλο του ενορχιστρωτή παραγωγού, ναι, αν έχω καταλάβει καλά. Ναι, ναι. Και πλέον αυτό το σχήμα των τριών σας, για να μεταφερθεί στη σκηνή, το έχετε ντύσει με μια ομάδα μουσικών, οι οποίοι έχουν ο καθένας την εμπειρία του και το σημάδι του μέσα στον χώρο. Το έχω πιάσει καλά. Ακριβώς. Να σου πω ότι είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω εξαιρετικούς μουσικούς. Ο Τζιμ Ραμσής είναι στον μπάσο, ο Θεόρος στην κιθάρα, είναι ο Τζον Ματζάκος, ο Γιάννης Ματζάκος στα πλήκτρα. Ο Οδυσσέας, ένας καταπληκτικός βιολιστής, είναι στο βιολί, ο οποίος είναι φυσικά πάντα στο stage μαζί μας. Και έχει παίξει και σε όλο το δίσκο, φυσικά, όλα τα βιολιά που ακούμε. Και δεν ξέρω αν ξέρετε κανένα, μπάσο, κιθάρα, τύμπανα. Α, και ο Σάιμον Κέι στα τύμπανα, φυσικά. Καλός μας ο Σάιμον. Και να πω και επίσης ότι το artwork το έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή γραφίστρια, η Δέσποινα Λουπέτη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και ο Μάρτιν Ντιμ. Να πω βέβαια ότι και ο Μπάμπης, εκτός από την απίστευτη βοήθειά του και στο κόμμα της παραγωγής και της χοληψίας και τα λοιπά, και τη μίξη και του mastering, όλα τα έκανε κοινό, και της συνορχήστρωσης, έχει γράψει και ένα υπέροχο κομμάτι μέσα στο δίσκο, το Fifth Season, το οποίο τον ευχαριστώ, δηλαδή, γιατί έγραψε πραγματικά κάτι το οποίο, ναι, μην είναι τελείως διαφορετικό από τον Μπάμπη που ξέρουμε, τον Κατσιάνη που ξέρουμε. Α, τώρα ο Μπάμπης που ξέρουμε έχει και χίλια πρόσωπα, τώρα δεν έχει ένα. Είναι, ναι, μια μινιμαλιστική μπαλάντα. Μάλιστα. Μπάμπης και μινιμαλ, ξέρεις, είναι δύο λέξεις, ναι, που δεν έχουν δύο έννοιες. Ναι, κι όμως θα το καταλάβεις ότι είναι, έχει μόνο πιάνο, βιολί, τσέλο. Μάλιστα. Αυτά. Και φωνή. Και είναι πάρα πολύ καλός γενικά σε όλα και στη συνεργασία και αυτά. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που το έχουμε κάνει. Είχε κάνει και το δεύτερο βίντεο κλιπ μας. Mm-hmm. Το σκηνοθέτησε ο ίδιος. Γιατί καταρχήν είναι υπερτελαντούχος. Το Men Trail. Το Men Alone Trail. Το οποίο είναι το Over the Hills and Far Away της Ελλάδας. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιο κομμάτι, τέτοιου μεγέθους. Κοίτα, σε ευχαριστούμε. Καταρχήν να πω ότι αυτό το κομμάτι είναι ντουέτο με τη Μαργαρίτα Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί και εκείνη και ο Νίκος Ρουζάκης και η voice box που συμμετείχαν όλοι αυτοί στο δίσκο ήταν καταπληκτική, και ακόμα και έχουμε και την παιδική χοροδία του Οδείου Χαλανδρίου μέσα στο δίσκο. Υπήρχαν ζωντανά βιολιά και όλοι μας οι guests το κάνανε με την καρδιά τους, και επειδή αγαπήσανε αυτά τα κομμάτια πολύ. Mm-hmm. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θα είμαστε και στο live μας. Έλεγα νωρίτερα που λες, Χρυσό, ότι στο album ακούμε power metal, ακούμε αρκετό folk, ακούμε και κάποια
συμφωνικά στοιχεία. Τώρα, η ερώτησή μου είναι πώς καταφέρνετε όλα αυτά τα πράγματα και τα συνδυάζετε και τα συμπλέκετε, προκειμένου να ακούγονται τόσο αρμονικά και τόσο ενιαία μέσα στο δίσκο. Εμένα αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση. Σε ευχαριστώ που το λες, καταρχήν. Γιατί ήταν ένα πείραμα δύσκολο, να σου πω την αλήθεια, γιατί εμείς δεν θέλαμε να πατήσουμε στο μονοπάτι, ξέρεις, του traditional, ας πούμε, symphonic. Ναι. Θέλαμε να βάλουμε και τη δική μας νότα μέσα, η οποία ήταν και λίγο folk και λίγο soundtrack, να θυμίζει λίγο αυτές τις ταινίες που αγαπάμε και το Zimmer και όλα αυτά που μας αρέσουν. Έβαλα και εγώ κάποιες περίεργες νοτούλες μέσα που δεν πολύ φαίνονται, είναι από κάτω κρυμμένες, αλλά δεν είναι κάτι, πιο jazz λίγο. Έχεις ένα παρελθόν στην μουσική γενικώς, είχες βγάλει και ένα δίσκο μάλιστα από την M Records που μια φορά και ένα καιρό έβγαζε και το περιοδικό, το οποίο ήταν jazz, rock, το άλμπουμ αυτό. Ναι. Έχεις και εμπειρία και σαν coach στη φωνητική. Για πες μου τώρα όλα αυτά πώς τα εκμεταλλεύτηκες προκειμένου να λειτουργήσουν, να λάμψουν μέσα στους Κρυσίλια. Κοίταξε, στην ουσία όλοι μας που έχουμε συμβάλει σε αυτό, καθένας βάζει τη δική του οπτική στο αποτέλεσμα. Είτε αυτό είναι στη σύνθεση, είτε αυτό είναι στην ενορχήστρωση, με κάποια ιδέα. Δηλαδή, ήμασταν όλοι μαζί πάντα στο στούντιο, μαζί με τον Μπάμπη, ο Ηλίας, εγώ και ο Μπάμπης, και μαζί φτιάχναμε τα πράγματα. Και οτιδήποτε. Από τα βιολιά, από το ένα, από το άλλο. Είχαμε και τα ζωντανά βιολιά, βέβαια, που λέγαμε μήπως αυτό, μήπως δεν βάζαμε αυτό. Ήταν μια πολύ ομαδική δουλειά, δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα. Και ώρες, ώρων, ατέλειωτες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι θα μου πεις για τον τίτλο του δίσκου και για το αν το άλμπουμ είναι concept, είναι concept. Είναι concept. Έχουμε δηλαδή μια ενιαία ιστορία ή έχουμε μια ιδέα την οποία πραγματεύεστε. Όχι, είναι μια ιδέα. Είναι ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, παιδί μου, να την παρακολουθήσουμε. Κοίταξε. Καταρχήν να σου πω ότι ο τίτλος Edna Arcadia Ego έχει πολλές ερμηνείες. Μία από αυτές είναι «Ήμουν και εγώ στην Αρκαδία». Έχει χρησιμοποιηθεί παλιότερα στο Μεσαίωνα και στο διαφωτισμό κτλ. Υπήρχε και φυσικά είναι τίτλος ενός πίνακα του Πουσέν. Και στην ουσία στη δική μας. Ναι, κάπως έτσι. Αλλά αυτό ήταν ο πίνακας, ναι. Εμείς όμως στη δική μας ιστορία, πιο πολύ, είναι μεταφορική. Δηλαδή το έχουμε σαν μεταφορά πιο πολύ. Στο θέμα της απομυθοποίησης αυτών που ζούμε, του παραμυθίου που με το οποίο μεγαλώνουμε και κατά πόσο όταν οριμάζουμε αυτό γκρεμίζεται, βγαίνουμε στην πραγματικότητα και μετά ξανά όμως, μέσα από τις εσωτερικές αναζητήσεις και τα λοιπά και την λύτρωση που βρίσκει ο κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του, ξαναγυρνάμε στη λεγόμενη Αρκαδία. Μάλιστα. Όχι γεωγραφικά, απαραίτητα, στην ουτοπική Αρκαδία, στην έννοια της Αρκαδίας, όπως την είχαν παλιά, ως τον τόπο όπου πηγαίνουν οι ψυχές όταν λυτρώνονται κτλ. Μάλιστα. Και όλα αυτά μέσα από το μεγάλο μέρος κορίτσι της Χρυσής. Και ακούγοντας τον δίσκο, ξέρεις, χάνεσαι μέσα στις μελωδίες και στις ατμόσφαιρες, όπου ξαφνικά λίγο πριν το τέλος ακούς ένα γνώριμο ριφ. Και λες, αυτό κάτι μου θυμίζει. Κοιτάς τα credits και βλέπεις King of the Stellar War, όταν κράει του. Τι έγινε. Με γυναικεία φωνητικά, ξέρεις, και χοροδίες μέσα και ατμόσφαιρες. Ακριβώς. Κοίτα, εμείς θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε μια διασκευή, αλλά όχι την αναμενόμενη, να το πω έτσι, από μια γυναίκα. Και ψάχναμε λίγο. Πήγαμε σε Sabbath, κάτι σε Iced Earth, σκεφτόμασταν διάφορες εκδοχές. Εγώ είχα πετάξει και λίγο τον Όζη που τον αγαπάω λίγο. Αλλά γύρισε ο Μπάμπης και λέει, παιδιά, να κάνουμε Rotting Christ. Ξέρεις, η πρώτη αντίδραση ήταν, Rotting Christ. Και μας βάζει το κομμάτι. Και φυσικά αυτό που ακούσαμε εξ αρχής ήταν αυτό που είχε ακούσει και ο Μπάμπης. Ότι πίσω από την φωνή του Σάκη υπήρχαν φοβερές μελωδίες και φοβερό songwriting από πίσω. Οπότε λέμε, έχεις δίκιο, πάμε να το κάνουμε. Και βάλαμε μέσα τα βιολιά μας, έβαλα εγώ μελωδία φυσικά στη φωνή, γιατί δεν υπήρχε στην ουσία μελωδία. Προσπάθησα να προσαρμόσω το στίχο και βάλαμε και τις χοροδίες για να γίνει, τους voice box για να γίνει ακόμη πιο. Ο Σάκης το άκουσε. Το έχει ακούσει και έχει κατενθουσιαστεί. Αλήθεια. Μάλιστα, τον είχα συναντήσει στο πάρτι του TV World τότε. Και λέει, παιδιά, είναι καταπληκτική δουλειά που έχετε κάνει, μπράβο, go for it. Ωραία, ωραία. Τώρα ετοιμάζεται και μία συναυλία στα κοντά, σχετικά, αρχές του Δεκέμβρη. 3 Δεκεμβρίου είναι, στην Αρχιτεκτονική, στον Γκάζι, όπου θα παίξουμε μαζί με τους SL Theory και
Θα έχουμε και πάρα πολλούς guests. Θα το κάνετε έτσι υπερπαραγωγή. Θα το δείτε. Θα αυτό. Το δούμε. Θα κάνουμε το καλύτερο για να αποδοθεί έτσι όπως πρέπει αυτό το υλικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Βλέποντας αυτό το δίσκο και γενικότερα παρατηρώντας το πώς κινείται, έχω την αίσθηση ότι έχετε βάλει τον μπαρ πάρα πολύ ψηλά και ειλικρινά δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η συνέχεια. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, νιώθετε πολύ confident για όλο αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ αισιόδοξη. Ναι. Πάρα πολύ αισιόδοξη. Δηλαδή, καταρχήν να σου πω ότι έχουμε λάβει ήδη reviews που είναι πάρα πολύ όμορφα και ανεβαστικά όλα και λέω, okay, εντάξει, πρέπει να φτιάξουμε ακόμη κάτι καλύτερο μετά. Και ήδη το ετοιμάζουμε. Δηλαδή, έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτόμαστε το επόμενο βήμα. Μάλιστα. Όπως και τα επόμενα live φυσικά, γιατί το καλό είναι ότι μας έχουν ήδη καλέσει και στο Fan Festival που γίνεται στην Ολλανδία κάθε χρόνο. Μεγάλη ευκαιρία είναι αυτό το φεστιβάλ. Ναι, ναι. Και θα είμαστε το Σεπτέμβριο εκεί. Ωραία. Τι να δούμε τώρα. Εγώ θα θέλω να δούμε το Medal on Trail, το οποίο νομίζω ότι είναι πιο, δεν θα έλεγα πιο αντιπροσωπευτικό του δίσκου, γιατί ο δίσκος έχει πολλά πρόσωπα μέσα. Έχει πολλά. Δηλαδή, και το άλλο το βίντεο είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά νομίζω πως το Medal on είναι πιο metal. Ναι, είναι. Πάμε να το δούμε. Ναι, ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να τους βλέπουμε. Χρυσίλια στο Medal on Trail. Τούτο εδώ είναι το άλμπουμ τους. Κυκλοφορεί, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Πάμε να τους δούμε και επιστρέφουμε.